Φίλοι και φίλες του Άβολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Τετάρτη σήμερα, 14 Απριλίου, και η εκπομπή θα αναφερθεί για μία ακόμη φορά στο ποδόσφαιρο γυναικών. Σήμερα θα γνωρίσουμε την γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Αθλητικού Ομίλου Βρυλισσίων, η οποία μετέχει στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Γυναικών. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή των Βρυλισσίων, Γιάννη Πασί. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και την αρχηγό της ομάδας, Ελπίδα Κοντογιάννη. Ελπίδα, καλησπέρα. Λοιπόν, Ελπίδα, να ξεκινήσω με σένα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Α' Εθνικής Γυναικών. Βέβαια και εκεί είχε βγει μια απόφαση να αρχίσουν οι προπονήσεις. Μια δεύτερη να σταματήσουν, μια τρίτη να ξαναρχίσουν και το πρωτάθλημα ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα. Υπάρχει πιθανότητα και για σας, θα ήθελες εσύ για τη Β' Εθνική Γυναικών και για τη Γ' Εθνική Γυναικών να ξεκινήσουν οι προπονήσεις? Αρχικά, όντως, όπως προείπατε, ναι, επιτέλους, μάλλον ξεκίνησε επιτυχώς το πρωτάθλημα για την Α' Εθνική. Για τις ομάδες της Β' και Γ' Εθνικής δεν υπάρχει κάποια επίσημη απόφαση, μέχρι τώρα δηλαδή. Αμφιβάλλω αν γενικά θα υπάρξει και κατά τη γνώμη μου θεωρώ ότι στην παρούσα φάση θα ήταν αδόκιμο να ξεκινήσει το πρωτάθλημα στις όποιες συνθήκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δεδομένου του ότι φυσικά η πλειοψηφία των παικτριών είναι απροπόνητη, είμαι ξεκάθαρα, όσο και αν έχουμε προπονηθεί ατομικά όλο αυτόν τον καιρό, δεν πάβει να είμαστε προπονητές σε συνολικό επίπεδο φυσικά, κάτι πολύ σημαντικό στον ομαδικό αθλητισμό. Σου έχει λείψει το ποδόσφαιρο, Ελπίδα? Σαφώς, όταν ασχολείσαι με τον αθλητισμό, και νομίζω ότι πολλές από εμάς ασχολούμαστε χρόνια, εννοείται ότι είναι μέρος της καθημερινότητάς μας, πέρα από απλά ένα χόμπι. Οπότε ναι, εμένα μου έχει λείψει, κάπως τα καταφέρνω να κρατάω μια επαφή, αλλά σίγουρα... Θέλεις τουλάχιστον να ξεκινήσουν οι προπονήσεις? Θεωρώ ότι σιγά σιγά, μιας που ανοίγει και ο καιρός, θα μπορούσαμε, εφόσον θα είμαστε δηλαδή και σε εξωτερικό χώρο, εννοείται πως θα ήθελα να ξεκινήσουν προπονήσεις και το θεωρώ ότι μπορεί και να γίνει, είναι και εφικτό. Από εκεί και πέρα δεν ορίζουμε εμείς το τι θα γίνει, θα δούμε. Λοιπόν, Γιάννη, ξεκινήσατε την προετοιμασία, έτσι, πρέπει να παίξατε και κάποια φιλικά. Παίξαμε μάλιστα διδάσκω τρία φιλικά, δυστυχώς μας κόψανε. Λίγο πριν... Μια εβδομάδα ή δύο εβδομάδες πριν την πρώτη αγωνιστική? Ναι, νομίζω ή δύο ή τρεις εβδομάδες πριν την πρώτη αγωνιστική. Ήμασταν έτοιμοι. Δυστυχώς δεν ξεκινήσαμε. Εγώ ήμουν και από τους μεγάλους άδικους, γιατί φέτος έτυχε να ασχοληθώ με το γυναικείο ποδόσφαιρο, το οποίο έβλεπα από καιρό σαν θεατής κι εγώ και μου είχε εξάψει πολύ την περιέργεια από τότε που σπούδαζα στα Τρίκαλα στο ΤΕΦΑ. Και εκεί πέρα η ομάδα Τρικάλων είχε μια αρκετά καλή ομάδα. Οπότε φέτος που μου δόθηκε ευκαιρία, είπα να ασχοληθώ κι εγώ με το γυναικείο ποδόσφαιρο, που πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο να ασχοληθεί κανείς. Αλλά δυστυχώς ήμουν από τους άτυχους και μας κόψανε λοιπόν, το ποδόσφαιρο. Για να μάθουν και οι υπόλοιποι, ο Γιάννης ο Πασής, εκτός από τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου, είναι και ο άμεσος συνεργάτης του Μιχάλη Λικερίδη και στο ανδρικό τμήμα. Ναι, είμαι υπεύθυνος φυσικής κατάστασης και στο ανδρικό τμήμα του Βρυλισσίων, με το Μιχάλη το Λικερίδη, έναν αξιόλογο προπονητή. Και... πολύ καλό άνθρωπο και μου έχει μάθει πάρα πολλά. Γιάννη, ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της ανδρικής ομάδας και της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου? Θέλω να πω, προπονώντας αγόρια και άντρες, κορίτσια και γυναίκες, ποιες είναι οι διαφορές από αυτό που έχεις δει εσύ? Επειδή στην Ελλάδα θεωρώ ότι είμαστε αρκετά πίσω ακόμα στο γυναικείο ποδόσφαιρο, υπάρχουν διαφορές και στη ταχύτητα και στην τεχνική κατάρτιση των κοριτσιών ακόμα, αλλά στα Βρυλίσσια προσπαθούμε να φτιάξουμε το γυναικείο ποδόσφαιρο, να αναβαθμίσουμε το γυναικείο ποδόσφαιρο με κινήσεις που κάνουμε
και να το φέρουμε ώστε να κοντράρει στα ίσια το αντρικό ποδόσφαιρο. Ποιες είναι οι πρώτες εντυπώσεις σου από το γυναικείο ποδόσφαιρο? Θα σας πει και ελπίδα. Στην αρχή ήμουν πάρα πολύ μαγκωμένος, γιατί διαφορετικά συνομιλείς με τους άντρες ποδοσφαιριστές, διαφορετικά συνομιλείς με τις γυναίκες και ήμουν πάρα πολύ... Είχα μεγάλο άγχος στην αρχή και πάντα ζήταγα τη συμβουλή της, γιατί είμαστε και προσωπικοί φίλοι, είναι και προπονήτρια στις υποδομές μας. Αλλά πιστεύω ότι τελικά τα πήγα αρκετά καλά, θεωρώ. Σ' ακούγαν τα κορίτσια? Ναι, δεν είχα κανένα παράπονο, ήταν όλες εκπληκτικές. Να κάνω συγγνώμη εδώ μια διευκρίνηση. Πραγματικά, δυστυχώς ήταν πολύ, πολύ μικρός ο χρόνος που ήμασταν μαζί, τον είχαμε σαν ως coach. Θεωρώ ότι, δηλαδή, με το τόσο λίγο χρονικό διάστημα που ήμασταν μαζί, σαν ως προπονητής, ήμασταν όλες πολύ ευχαριστημένες με τον coach και μας έλειψε όλη αυτή η διάδραση μαζί του, οπότε θα πει την πρόκληση. Ελπίδα, ποιος ήταν ο στόχος που θέσατε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για τη φετινή σεζόν? Λοιπόν, είναι γεγονός ότι η ομάδα των Βρυκλησίων, η νέα αυτή ομάδα των Βρυκλησίων, της νέας σεζόν του 2021, ήταν όντως αυτό που υπόθηκε μια καινούργια αρχή για την ομάδα γυναικών των Βρυκλησίων. Ο στόχος που θέσαμε ήταν πάνω απ' όλα να υπάρξουν άτομα που θα απαρτίζουν την ομάδα, τη δυναμικό της ομάδας, που θα ευχαριστιόμαστε το ποδόσφαιρο. Θα έχουμε μία πολύ καλή παρουσία σαν ομάδα και πάνω απ' όλα να υπάρχει εξέλιξη και να έχουμε μία πολύ καλή, μάλλον όσο δυνατόν καλύτερη παρουσία στο πρωτάθλημα. Βεβαίως, Γιάννη και... Επειδή έγιναν αλλαγές στο γυναικείο των Βρυκλησίων, είπαμε ότι πρέπει να το διοργανώσουμε πάλι από την αρχή, να γίνει μια αναδιοργάνωση και να κοιτάξουμε πολλούς τομείς οι οποίοι για χρόνια ήταν ίσως πιο πίσω. Είχαμε το φυσικοθεραπευτή μας που παλιά δεν υπήρχε. Είχαμε τον προσωπικό γιατρό που τα κορίτσια, εφόσον χτυπάγανε σε κάποια πρόσωπα, πηγαίνανε να βγάζει τη διάγνωση και του στέλνουν στο φυσικοθεραπευτή. Κοιτάγαμε για να ασφαλίσουμε όλες τις παίκτριές μας σε περίπτωση που χτυπήσουν, γιατί το οικονομικό κομμάτι είναι πολύ μεγάλο. Οπότε καταλαβαίνετε μια αποκατάσταση θα του έπαιρνε πολύ χρόνο από τις δουλειές που μπορεί να υπήρχαν, γιατί πολλές κοπέλες δουλεύουν. Κοιτάξαμε πάρα πολλά κομμάτια. Από εκεί πέρα. Στα Βρυκλήσια αυτό θέλουμε να κάνουμε, να εξελισσόμαστε συνέχεια, να εξυγχρονιστούμε, να δουλεύουμε με πρότυπα όχι ελληνικά αλλά του εξωτερικού. Γι' αυτό διαβάζουμε συνέχεια, ψαχνόμαστε, κοιτάμε συνέχεια μπροστά. Η διοίκηση είναι δίπλα σας? Η διοίκηση, ναι, είναι δίπλα μας. Έχουμε επικοδομητικές συζητήσεις πολλές φορές, προσπαθούμε να τα βρούμε. Θεωρούμε ότι μας αφήνει να κάνουμε τη δουλειά μας και δεν έχουμε κάποιο εμπόδιο, δεν βρίσκουμε κάποιο εμπόδιο. Ελπίδα, πώς ξεκίνησες να παίζεις ποδόσφαιρο, πώς αποφάσισες ότι θα ασχοληθείς με το ποδόσφαιρο και όχι με κάποιο άλλο άθλημα? Γιατί ποδόσφαιρο και όχι άλλο άθλημα? Έχω εμπειρία στον αθλητισμό από άλλα αθλήματα. Είχα ξεκινήσει βασικά με πρωτοαθλητισμό στον Στίβο, στη ταχύτητα και αντίστοιχα στο τένις. Θεωρώ ότι κάνανε τον κύκλο τους αυτά τα αθλήματα και πριν από 10 χρόνια, βασικά, ένιωσα ότι ήρθε η στιγμή να πάω στον ομαδικό αθλητισμό και ξεκίνησα σε ομάδα κανονικά, έτσι, το ποδόσφαιρο. Ωστόσο, ως παιδί και εγώ έπαιζα παντού. Από τις Αλάνες ξεκίνησα και θεωρώ ότι κάπως έτσι στις Αλάνες θα ολοκληρώσω. Από ποια ομάδα ξεκίνησες? Η πρώτη μου ομάδα ήταν στον Αθλητικό Όμιλο Αγίας Παρασκευής. Μετά συνέχισα και σε άλλες ομάδες. Η επόμενη ήταν ο Άγιος Δημήτριος, Αθηναϊκή Αγίου Δημητρίου, ο Άρης Κορίνθου. Μετά ξεκίνησα με τον Λιοντικό Κηφισιάς. Και τώρα είμαι στα Βρύλιση. Σε ποια θέση αγωνίζεσαι? Είμαι στην επίθεση, επιθετικός και extreme. Δεξί συνήθως, αλλά δεξί extreme.
Γιάννη, πώς είναι η αντίδραση, ας πούμε, των ανδρών βλέποντας τα κορίτσια να παίζουν ποδόσφαιρο? Εντάξει, πια εν έτη 2021 θεωρώ ότι εντάξει, αυτά τα κλισέ, το κορίτσι που δεν παίζει ποδόσφαιρο, κάνει κάποια άλλα, έχουν πάει λίγο πιο πίσω θεωρώ και τα έχουμε προσπεράσει. Οπότε πια δεν υπάρχει κάποια αντίδραση. Πολλές φορές, εντάξει, επειδή είμαι και στα τρικό, με πιάνουν πολύ, με πειράζουν να παίξουμε ένα φιλικό να δούμε πόσο καλός προπονητής είσαι. Οπότε εντάξει, αυτά τα έχουμε προσπεράσει πια και πιο χιουμοριστικά και δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη αντίδραση. Πριν να ασχοληθείς με το γυναικείο, τι άποψη είχες και αν αυτή η άποψη που είχες έχει αλλάξει αφότου μπήκες στο χώρο του γυναικείου ποδοσφαίρου? Ναι, το θεωρούσα ότι δεν είναι τόσο δύσκολο να ασχοληθείς με γυναικείο ποδοσφαίρο, αλλά τελικά θεωρώ ότι ίσως είναι πιο δύσκολο να ασχοληθείς με το γυναικείο ποδοσφαίρο γιατί οι χαρακτήρες είναι διαφορετικοί. Οπότε είναι πιο εύκολο θεωρώ να μπορείς να πειθαρχήσεις και να επιβληθείς στους άντρες παρά στις γυναίκες. Αλλά το δουλεύουμε και θεωρώ ότι είναι πιο ενδιαφέρον και είναι μια πρόκληση που εγώ θέλω πολύ να τη ζήσω. Ο μέσος όρος ηλικίας του ρόστερ είναι μικρός. Mm-hmm. Έχουμε κοπέλες που είναι άνω των 25, αλλά οι περισσότερες είναι κάτω των 18. Οι έμπειρες παίκτριες, εκτός από την Ελπίδα, ποια άλλη είναι? Είναι η τερματοφύλακας μας η Χάιντι Πίτα, που επειδή είδαμε ότι δεν ξεκινάνε από τα αθλήματα και επειδή ήθελε να είναι ενεργή, τη δανείσαμε στον Όφη. Είναι η Δάφνη Παπαμιχάλη που κι αυτή είναι μικρή, αλλά επειδή παίζει χρόνια ποδόσφαιρο εδώ στα Βρυλίσια, μας βοηθάει κι αυτή από τη θέση της κεντρικούς αμυντικού, του κεντρικού αμυντικού. Είναι η Κατερίνα Χριστομίδου, η οποία μας ήρθε φέτος από την Πάτρα, από τον Ίκαρο Πατρών. Ναι, Ίκαρο Μετρωτού. Η Ρενέη Παπασφύρη που ήταν χρόνια στα Βρυλίσια, από τη θέση της Εκστρέμ. Η Βυργινία Χριστάκου που παίζει και αυτή στο κέντρο. Και η Ελπίδα μας που αγωνίζεται σε τελφόρ. Και για μένα είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Η αρχηγός ομάδας είναι η Ελπίδα. Μάλιστα. Ελπίδα, πες μου και εσύ τώρα για την Ακαδημία των Βρυλισσίων, πόσα κορίτσια είναι και από ποια ηλικία. Η Ακαδημία έχει γύρω στα 12-13 κορίτσια. Οι ηλικίες, επειδή έχουν ξεκινήσει, δηλαδή είναι αρχάριες παίκτριες, κάτι πολύ θετικό, γιατί θέλανε να ξεκινήσουν όλες. Σε όποιες ηλικίες υπάρχουν από 8-9 νομίζω, μέχρι και 13-14 χρονών. Οπότε κάπως έχουμε αποφασίσει ότι μιας που ξεκινάνε όλες τώρα σε αυτές τις ηλικίες, κάπως να υπάρχει μεταξύ τους ένα δέσιμο και ας υπάρχουν αυτές οι διαφορές. Σαφέστατα στα τμήματα υποδομής ένας χρόνος είναι πολύ σημαντικός και ο κάθε χρόνος κάθε διαφορετικός χρόνος είναι σημαντικός και διαφέρει. Από εκεί και πέρα, για την πρώτη αυτή χρονιά, σε αυτό το πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ξεκινήσαμε έτσι, με αυτά τα κορίτσια από την αρχή και εσείως, με το που ανοίξουν όλα βασικά, ευελπιστούμε να ανοίξουν αντίστοιχα και τα τμήματα. Θεωρούμε δηλαδή, έχουν ξεκινήσει και αρκετές ενέργειες. Θα έρθουν δηλαδή και άτομα για να αρχίσουν ουσιαστικά να γίνονται τα τμήματα υποδομής ηλικιακά, όσο είστε. Ελπίδα, αν κάποιος γονιός θέλει να φέρει την κόρη του στα Βρυλίσια, στην Ακαδημία των Βρυλισσιών, πού μπορεί να απευθυνθεί? Μπορεί να απευθυνθεί στην γραμματεία του συλλόγου. Υπάρχουν πληροφορίες και online. Οποιαδήποτε λεπτομέρεια, πάντα θα βρεθεί κάποιος γυμναστής από εμάς στο χώρο του γηπέδου, αλλά γενικότερα στο τηλέφωνο της, στη γραμματεία, ακόμα βέβαια πλέον και στα social media, οποιοδήποτε άτομο ενδιαφέρεται μπορεί να έρθει σε επαφή και να υπάρξει πληροφόρηση. Γιάννη, μια που είσαι και στο ανδρικό τμήμα των Βρυλισσίων, θα ήθελα τη γνώμη σου για την βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας στο φετινό πρωτάθλημα μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος.
Ήταν μια δύσκολη χρονιά φέτος. Όπως ξέρετε και εσύ, Τάσο, δεν ήταν να ανέβουμε. Ανεβήκατε από κλήρωση. Ανεβήκαμε από κλήρωση, δυστυχώς. Οπότε το ρόστερ μας είχε φτιαχτεί από τέλη Ιουνίου. Να σε διακόψω, Γιάννη, όταν το έμαθες ή σε ενημέρωσαν. Γιάννη, τα Βλύση ανέβηκαν στην Α κατηγορία. Ποια ήταν η αντίδρασή σου? Το πίστεψες? Στην αρχή νόμιζα ότι μου κάνουν πλάκα, γιατί έχουμε μια συνομιλία στο Facebook που συνομιλούμε εκεί με όλα τα παιδιά της ομάδας και νόμιζα ότι μας κάνουν πλάκα στην αρχή, αλλά μετά ανέβηκαν τα απαραίτητα άρθρα που έλεγαν τα Βλύσια ανεβαίνουν, οπότε πιστήκαμε. Εντάξει, ήταν μια έκπληξη, ευχάριστη βέβαια, γιατί πολλά παιδιά, ο μέσος όρος και το αντρικό των Βλύσιων είναι πολύ μικρός. Τα περισσότερα παιδιά προέρχονται από τις ακαδημίες των Βλύσιων, ο στόχος είναι αυτός. Δεν ήταν έτοιμα για να παρουσιαστούν στην Α. Κάναμε βέβαια το καλύτερο δυνατό. Από εκεί και πέρα η συγκομίδη μας δεν ήταν καλή. Πήραμε βέβαια την ευκαιρία τώρα που ακυρώθηκαν τα πρωταθλήματα και του χρόνου θα ξαναπαρουσιαστούμε. Ελπίζουμε να είμαστε πιο έτοιμοι. Πιστεύεις ότι είναι δίκαιη η απόφαση να μην διεξαχθούν τα πρωταθλήματα και θα είναι ως μη γενόμενη η σεζόν? Κοιτάξτε, το να γινόντουσαν τώρα τα πρωταθλήματα να ξεκινάγανε χωρίς να δοθεί χρόνο στις ομάδες να προετοιμαστούν, δηλαδή και τέσσερις, ακόμα και τέσσερις εβδομάδες να δίνανε, μετά από τόσους μήνες αποχή, το ρίσκο να τραυματίσει σε ένα παίχτη, είτε γυναίκα που λένε πάλι να ξεκινήσει η Β και Γ εθνική γυναικών, είτε αντρών, είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν μπορείς να βάλεις ένα παίχτη που έχει τόσους μήνες αποχή, με τέσσερις εβδομάδες να το προετοιμάσεις και να παίζει Δευτέρα-Τετάρτη, ξέρετε ότι θα τραυματιστεί. Είδα από την Α γυναικών, άμα μπείτε και ψάξετε, θα δείτε πόσους τραυματισμούς είχαν την πρώτη αγωνιστική. Και όχι απλούς τραυματισμούς, χιαστούς. Να βάλω έναν παίχτη ο οποίος θα τον τραυματίσω και είτε θα του κόψω το ποδόσφαιρο, γιατί κάποιοι τέτοιοι τραυματισμοί είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι, και να τον βάλω να παίξει, για μένα δεν είναι σωστό. Οπότε θεωρώ ότι καλά έγινε και δόθηκε αυτή η απόφαση να μην συνεχίσουν τα πρωταθλήματα. Το μόνο τώρα που μπορούμε να κάνουμε είναι να ανοίξουμε τις προπονήσεις, η γνώμη μου πάντα, να μπουν τα παιδιά μέσα να προετοιμαστούν για του χρόνου και να πάρουμε μέτρα του χρόνου να μην γίνει το ίδιο, να μην σταματήσουν τα πρωταθλήματα. Πόσο χρονικό διάστημα, Γιάννη, χρειάζεται η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου των Βρυλισσιών από τη στιγμή που δοθεί το πράσινο φως για την έναρξη του πρωταθλήματος της Β' Εθνικής Γυναικών? Μετά από τόσο μεγάλη εποχή, εγώ πιστεύω ότι σίγουρα θα χρειαζόντουσαν 8 εβδομάδες. Ίσως και παραπάνω. Για να πούμε ότι είμαστε έτοιμοι και μυϊκά και εννοητικά και ψυχικά να ξαναμπούν τα κορίτσια μέσα να παίξουν. Διότι όσο πρόγραμμα να έχεις δώσει εσύ στα κορίτσια να το τηρούν, είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα που... Ακριβώς. Πολλές δουλεύουν, οι κοπέλες δικές μας δουλεύουν και δεν έχουν τόσο πολύ χρόνο αφού δουλεύουν 10 και 12 ώρες να πάνε μετά, όπως και ελπίδα είναι με αυτές, να πάνε να κάνουν την προπόνησή τους. Πολλά κορίτσια έχουν σχολείο, μετά έχουν φροντιστήριο, είναι στις πανελλήνιες τους. Είναι πολύ δύσκολο να ακολουθήσουν αυτό το πρόγραμμα εφόσον δεν έχουν προπόνηση και δεν είναι στο γήπεδο. Από εκεί πέρα, κύριε Τάσο, για μένα καλά είναι και δεν ξεκίνησε το πρωτάθλημα και ελπίζω και ούτε το γυναικό να ξεκινήσει, γιατί θα είναι πολύ δύσκολο να πολλά σωματεία να σταθούν σε αυτήν την απόφαση. Γιατί και λόγω οικονομικού, οι ακαδημίες είναι κλειστές, το εισόδημα πολλών ομάδων έχει σταματήσει εδώ και πολύ καιρό. Και κάποια σωματεία αυτοεξυπηρετούνται. Δηλαδή δεν έχουν κάποιον που να βάζει τόσο πολλά λεφτά, αλλά ό,τι παίρνουν από τις ακαδημίες να το διαθέτουν στις μεγάλες ομάδες. Μια που είστε και οι δύο προπονητές, να πούμε και το ότι πολλοί προπονητές, οι οποίοι ζουν αποκλειστικά από το χώρο του αθλητισμού και από το χώρο του ποδοσφαίρου. Δυστυχώς αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εμείς είμαστε τυχεροί, γιατί όλοι οι προπονητές μας είναι ασφαλισμένοι, οπότε όλοι δέχτηκαν έστω και αυτό το μικρό μέρισμα, αυτά τα 530 ευρώ. Οπότε, καλώς ή κακώς, ήμασταν τυχεροί πάνω στην ατυχία μας. Δυστυχώς στην Ελλάδα ο ερασιτεχνικός αθλητισμός έχει αυτά τα προβλήματα και πολλοί άνθρωποι μείνανε χωρίς εισόδημα. Και το κακό είναι ότι πολλοί άνθρωποι ζούσαν εξ ολοκλήρου από αυτό, δεν είχαν κάποια πρωινή δουλειά ή κάποιο άλλο και αντιμετώπισαν αυτό το πρόβλημα. Το οποίο πρέπει, πιστεύω, κάποια στιγμή να βρεθεί μια λύση. Ελπίδα από εσύ, από ό,τι μου είπες πριν, είσαι ξεκάθαρη ώστε δεν πρέπει να ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Β' και της Γ' Εθνικής Γυναικών, γιατί βλέπουμε ότι γίνονται κάποιες τηλεδιασκέψεις, συζητήσεις, πιέσεις. Ήμασταν παρόν στις τηλεδιασκέψεις που γίνανε, κύριε Τάσο. Το θέμα είναι ότι
να δώσουμε 4 εβδομάδες, να μας δώσουν 4 εβδομάδες προετοιμασία. Και σκεφτείτε κάποια κορίτσια τα οποία από 5 μήνες να παίζουν, όπως είπα και πριν, Δευτέρα, Τετάρτη, μικρά και μόνο. Φανταστείτε για τις μεγάλες ομάδες επαγγελματικές πόσο κουραστικό είναι μικρά. Φανταστείτε για μια κοπέλα η οποία έχει προπονητική ηλικία 2 χρόνια, δηλαδή ο χρόνος που παίζει ποδόσφαιρο, αυτό είναι προπονητική ηλικία, είναι μόνο 2 χρόνια. Το μυϊκό σύστημα δεν είναι ανεπτυγμένο να αντέξει αυτή την υπερφόρτωση που θα του κάνει Δευτέρα, Τετάρτη, Δευτέρα, Τετάρτη. Οπότε δεν γίνεται. Όπως και να το κάνουν, είναι εγκληματικό να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα με αυτά τα δεδομένα τώρα. Και σε αυτό το σημείο, βέβαια, που έχουμε φτάσει, mm-hmm. καλό θα ήταν οι όποιες τηλεδιασκέψεις γίνονται, αφού έχει υπάρξει μάλλον όλη αυτή η κινητικότητα και η κινητοποίηση μεταξύ των σωματείων την Ελλάδα, μάλλον σε όλη την Ελλάδα, θα μπορούσαν ουσιαστικά να κάτσουν κάτω, να κάνουν έναν ωραίο διάλογο για το πώς μπορεί να εξελιχθεί το ποδόσφαιρο γυναικών, γιατί ναι, καλώς ή κακώς έχει περάσει αρκετός καιρός και αυτή η χρονιά, όπως και η περσινή, είναι κάπως χαμένη. Θα ήταν κυρίως σωματικά μεγάλο σφάλμα το να ξεκινήσει το πρωτάθλημα τώρα, υπό όλες αυτές τις συνθήκες που επικρατούν. Καλό θα ήταν να προετοιμαστούν όλα τα σωματεία για την ερχόμενη χρονιά, να είμαστε δηλαδή όλα τα άτομα να είναι έτοιμα το Σεπτέμβριο, μάλλον Αύγουστο, να έχει ξεκινήσει η προετοιμασία και εσείς να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Οπότε από εκεί και πέρα, δεδομένου πραγματικά όλο αυτού του χαμένου χρόνου, μάλλον να το πω έτσι, έστω και στο τέλος, θα μπορούσε να υπάρχει αυτή η αισιοδοξία του πλαναρίσματος της νέας χρονιάς. Οπότε ο χαμένος χρόνος πάλι να υπάρχει, ίσα-ίσα έχουμε κερδίσει χρόνο για να οργανώσουμε την επόμενη χρονιά. Και γι' αυτό γίνανε και πολλές μεταγραφές, όπως και από εσάς. Πολλές παίκτρες από ομάδες Β και Γ εθνικής γυναικών δόθηκαν ως δανεικές σε ομάδες της Α, ώστε να μπορούν να πάρουν παιχνίδια. Ακριβώς. Και να βοηθήσουν. Είμαστε και εμείς με αυτές τις ομάδες που δώσαμε 3-4 παίκτριες. Ειδικά τις δύο μας τερματοφύλακες δώσαμε και τις δύο. Τη μία στην Αγία Παρασκευή και την άλλη στον Όφη που σας είπα και πριν. Άρα ουσιαστικά, αν σας πούνε ότι ξεκινάει το πρωτάθλημα, θα πρέπει να βρούμε τερματοφύλακα. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο υπολογίζαμε σε αυτό. Από τη στιγμή που πάρουν όμως την απόφαση να ξεκινήσουν το πρωτάθλημα, αυτό θα είναι το λιγότερο μας πρόβλημα, να σας πω την αλήθεια, να βρούμε για τερματοφύλακα. Ελπίδα, από όλη σου την ποδοσφαιρική πορεία μέχρι την τωρινή σου στα Βρυλίσια, ποια θα ξεχώριζες ως την καλύτερη σου σεζόν? Με ποια ομάδα έτσι, ή να μου ξεχωρίσεις ένα-δύο παιχνίδια που σου έρχονται τώρα στη μνήμη, ακόμα τα θυμάσαι ως τα καλύτερα σου παιχνίδια ή... Ναι, για πολλούς λόγους θα ξεχωρίσω την όποια εμπειρία μου από τον Λεωτικό Κηφισιάς. Δεν θα το κρύψω ότι είναι αρκετά συναισθηματικά τα χρόνια που πέρασα σε αυτή την ομάδα. Όμως, πραγματικά θα ήθελα να σταθώ και ακόμα και στην τωρινή σεζόν, στην οποία προλάβουμε να κάνουμε 3 φιλικά, αλλά θεωρώ ότι είχα πάρει αρκετά πράγματα, ακόμα και σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και το λέω και δεν το κρύβω, ότι όντως και χάρη στον coach, πολλά πράγματα φάνηκαν και ας ήταν 3 φιλικά. Ιδιαίτερα δεν έχω να ξεχωρίσω κάποια συγκεκριμένη στιγμή ή κάποιο συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχω πολλές ωραίες αναμνήσεις και πολλές ωραίες εμπειρίες, γιατί όλες οι εμπειρίες θεωρώ ότι είναι καλές, όπως και αν έχουν καταλήξει. Οπότε, ναι, δεν ξεχωρίζω κάποια συγκεκριμένα, αλλά από όλες τις ομάδες που έχω υπάρξει, σίγουρα οι εμπειρίες που έχω αποκομίσει είναι μεγάλο μάθημα. Και χαίρομαι πολύ που είχα όλες αυτές τις στιγμές, και τις καλές και τις κακές, γιατί είχα να λέω είναι πολύ σημαντικές. Και έναν προπονητή με τον οποίο έχει συνεργαστεί, σε έχει βοηθήσει και τον έχει στην καρδιά σου? Πρόσεχε, θα πεις. Λοιπόν, αλήθεια,
Αλήθεια είναι ο Γιάννης. Πραγματικά γνωριζόμαστε. Βασικά, συνολικά γνωριζόμαστε πολύ λίγο σε σχέση με τη δική μου πορεία στο ποδόσφαιρο. Έχουμε συνεργαστεί πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Έχουμε συνυπάρξει σαν ως εγώ παίκτη και εκείνος ως προπονητής αντίστοιχα πολύ λίγο, αλλά θεωρώ ότι έχω πάρει πάρα πολλά πράγματα και το γεγονός ότι υπάρχει και το νεαρό της ηλικίας. Αυτό ήθελα να τονίσω, ότι πώς τον αντιμετωπίζουν τα κορίτσια το Γιάννη, διότι ο Γιάννης είναι νεαρός σε ηλικία και η ηλικία του είναι κοντινή με τις έμπειρες παίκτριες. Δηλαδή, και πολλές φορές μικρότερο. Και μικρότερος. Αλλά, όπως στην προηγούμενη περίπτωση. Αλλά υπάρχει ξεκάθαρα σεβασμός και αυτό είναι που μου αρέσει, γιατί έχει κρατηθεί, να το πω έτσι, ένα επίπεδο τόσο από τη δική μας πλευρά ως παίκτριες, όσο και από την πλευρά του coach ως coach. Οπότε υπάρχει μια πολύ όμορφη συνύπαρξη και συνδιαλλαγή μεταξύ μας. Ξανατονίζω ότι το νεαρό της ηλικίας δεν είναι αφελές. Ίσα-ίσα είναι πολύ επιτυχημένο και ναι, ότι είμαστε θεωρητικά ο μέσος όρος ηλικίας, είναι ο μέσος όρος. Γενικά η ομάδα, ναι, η ηλικία των παικτριών πολλές φορές είναι πολύ κοντά στην ηλικία του coach. Θεωρώ ότι μας κάνει ακόμα πιο δεμένη σαν ομάδα. Υπάρχει πολύ καλύτερη κοινωνία, υπάρχει πολύ όμορφη ροή στην όλη συνύπαρξή μας, οπότε ναι, πραγματικά ο Γιάννης είναι από τα άτομα που όπως και να κλείσει όλη αυτή η σεζόν ή δεν ξέρω και εγώ τι, θα είναι σίγουρα με τις καλύτερες εντυπώσεις. Γιάννη, ποια είναι η άποψή σου, ποια άποψη σχημάτισες για το ποδόσφαιρο γυναικών? Πολύ καλή άποψη σχημάτισα, όπως εντάξει και για το αντρικό έχω μια πάρα πολύ καλή άποψη. Σίγουρα πιο δύσκολο από το αντρικό. Τα κορίτσια για μένα ήμουν τυχερός, γιατί γνώρισα καταπληκτικούς χαρακτήρες. Έχω και ήταν όλες από την αρχή δηλαδή καταπληκτικές και σε συμπεριφορά, γιατί δεν είχαμε ποτέ ούτε ένα πειθαρχικό παράπτωμα ή κάποια διαμάχη τέτοιο. Γιατί ερχόντουσαν τα κορίτσια στις προπονήσεις? Ήμασταν νέοι, ήμασταν πάντα πλήρης, πάντα τουλάχιστον 15 άτομα, μέχρι να φτιαχτεί το ρόστερ και να πούμε ότι ξεκινάμε. Ήμασταν αρκετά κοντά. Οπότε για μένα, όπως είπα και πριν, είναι μια πρόκληση την οποία αλήθεια θέλω πολύ να τη ζήσω και πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ ωραίο ταξίδι και με συνοδοιπόρους τα κορίτσια. Τώρα, σαν την ελπίδα, εντάξει, δεν θέλω να δοκιμάσω, αλλά είναι μια κατανάλωση καταπληκτικός χαρακτήρας και γι' αυτό και κάνουμε παρέα και εκτός γηπέδου. Πιστεύω θα είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ ωραίο να το ζήσουμε. Τον όμιλο στον οποίο κληρώθηκε η ομάδα, τι εικόνα σχημάτισες για αυτόν τον όμιλο? Θα σας πω, δεν είχα καθόλου άποψη για το, ούτε για τους παίκτριες, δεν ήξερα δηλαδή πολλές παίκτριες, δεν ήξερα πολλά σωματεία όπως είναι. Έψαξα βίντεο, ψάξαμε με κατεύθυνη και ελπίδα πιο πολύ να ψάξουμε βίντεο, να δούμε αγώνες. Τους είδαμε και είπαμε ότι είναι μια καλή ευκαιρία να δούμε τις δυνάμεις μας, γιατί έγινε σχεδόν άλλαξε όλη η ομάδα των Βρυλισσίων φέτος. Δεν έμεινε η ίδια, οπότε άλλαξε όλη η ομάδα. Δηλαδή ουσιαστικά στήθηκε από το μηδέν. Ακριβώς, στήθηκε από το μηδέν. Φύγαν σχεδόν όλες τις παιχτείες, οι παλιές. Ήρθαν κάποιες οι οποίες είχαν σταματήσει πιο παλιά, πήραμε δανεικές, ήρθαν καινούρια κορίτσια. Οπότε η ομάδα στήθηκε από την αρχή. Οπότε θέλαμε να τεστάρουμε τις δυνατότητες μας και με τα φιλικά. Είδαμε ότι στα φιλικά πήγαμε αρκετά καλά. Βγάλαμε πολύ ωραία στοιχεία. Και πιστεύω ότι θα είχαμε μια πολύ αξιοπρεπή πορεία. Ποιες ομάδες αντιμετωπίσατε, μια που δεν είχαμε επίσημα, να πούμε για. Αντιμετωπίσαμε την Ελλάς Ποντίων, αν δεν κάνω καλά, που είναι προπονήτρια αξιόλογη φίλη. Ο Θρίαμβος Χαϊδαρίου. Όχι, η Ελλάς Ποντίων. Η Σμαράγδα. Όχι. Εκείνη είναι στο Θρίαμβο. Που τους είχαμε, ναι, η Ελλάς Ποντίων, που τους είχαμε και στον Όμιλο, είναι νομίζω καινούργια ομάδα, ναι, σωστά και αυτή. Είναι και φίλοι μου προπονήτρια και πέρα, η Παρασκευή Δημανία, που είναι και αυτή πολύ αξιολογική προπονήτρια, είμαστε μαζί στο Πανεπιστήμιο. Και παίξαμε και με τη Δήμητρα, την ομάδα του Αγίου Θωμά, του Αθηνά. Ναι, την ομάδα του Αγίου. Είμαστε, ευχαριστούμε πολύ και τις δύο για τη φιλοξενία. Ήταν καταπληκτικό, ήταν πολύ ωραία μάτς και τα δύο.
και βγάλαμε πολύ ωραία στοιχεία. Εγώ δηλαδή με κάποιες ενέργειες των κοριτσιών δηλαδή μου άρεσαν πάρα πολύ. Γιάννη, ο χώρος του ποδοσφαίρου είναι ανδροκρατούμενος, έτσι. Αλλά βλέπουμε ότι οι γυναίκες έχουν μπει δυναμικά, έτσι. Έχουμε γυναίκες προέδρους, έχουμε γυναίκες προπονήτριες. Διαιτητές πολλές, τώρα. Διαιτητές. Πώς το βλέπεις εσύ, Γιάννη? Λογικό είναι. Εξελίσσεται, όπως σε όλους τους τομείς, στους εργασιακούς και σε άλλους τομείς. Πιστεύω ότι είναι καλό, γιατί όταν υπάρχει η κοινομορφία σε κάποιο τομέα πάντα προοδεύει. Οπότε θεωρώ ότι είναι καλό και αυτό, γιατί ακούς νέες απόψεις, πώς σκέφτεται διαφορετικά. Γιατί ένας άντρας και μια γυναίκα σκέφτεται πολύ διαφορετικά. Είναι πολύ ωραίο να παίρνει την οπτική. Να δω την οπτική της ελπίδας και η ελπίδα να δει την οπτική τη δικιά μου. Σίγουρα κάποια πράγματα αφήνω, σίγουρα κάποια πράγματα παίρνω. Οπότε μέσω μια συζήτηση πάντα γίνεσαι καλύτερος. Οπότε θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ καλό. Ναι, ελπίδα. Θα ήθελα να προσθέσω βασικά σαν σχόλιο ότι. Ένα άθλημα θεωρώ ότι δεν έχει φύλο και δεν κοιτάζει ποτέ φύλο. Οπότε, είτε ένα άτομο είναι άντρας, είτε είναι γυναίκα, είτε τίποτα από το δύο, είναι υπέροχο το γεγονός ότι ασχολείται με ένα άθλημα σαν το ποδόσφαιρο και όχι μόνο, και γενικά με τον αθλητισμό. Οπότε, εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει ανδροκρατούμενο ή γυναικοκρατούμενο άθλημα. Είναι απλά ένα υπέροχο άθλημα και ας το αγκαλιάσουμε έτσι όπως έχει. Είπε πριν την άποψή του ο coach, θέλω και τη δική σου άποψη για την αντιμετώπιση των ανδρών, βλέποντάς σας και εσένα και τα υπόλοιπα κορίτσια να παίζετε ποδόσφαιρο. Εγώ στη μέχρι, βασικά εδώ τουλάχιστον στα... στον Όβρυλισσίον και στο τμήμα υποδομών και στο τμήμα γυναικών. Δεν έχω δει κάτι, δεν ξέρω, περίεργο ή δεν ξέρω τι. Όντως έχει πολλές φορές έχω πιάσει βλέμματα της ανδρικής ομάδας του ότι είδα μια καλή φάση, είδα αυτό, δηλαδή στοιχεία που θα κάνω στις προπονήσεις. Στις προηγούμενες ομάδες, όταν επιτρεπόταν η είσοδο των φιλάθλων στα γήπεδα. Ναι, γενικότερα επειδή αναφερθήκατε σε ένα ανδροκρατούμενο άθλημα, αυτή η πεποίθηση υπάρχει εννοείται και μέχρι τώρα και θα υπάρχει φυσικά. Από εκεί και πέρα, δεν θέλω να σχολιάσω κάτι για το πώς αντιμετωπίζει ένας μέσος άντρας μία γυναίκα που παίζει ποδόσφαιρο. Θα πω απλά ότι οι διακρίσεις καλό είναι να είναι εκτός αθλημάτων και ζωής και γενικότερα. Καλό είναι να κοιτάμε, να κάνουμε όμορφα πράγματα για εμάς και να κοιτάμε βασικά, να δούμε, βασικά να βλέπουμε τη χαρά στο βλέμμα των ανθρώπων, πραγματικά χωρίς να κοιτάμε τη διάκριση, α, μία γυναίκα παίζει μπάλα. Okay. Μία γυναίκα παίζει μπάλα, εντάξει, θέλω να πω, δεν είναι κάτι, αντίστοιχα και ένας άντρας παίζει μπάσκετ και θέλω να πω, είναι κάτι πολύ φυσιολογικό, δεν είναι στα όρια του όποιου φυσιολογικό εννοείται, οπότε, ναι. Ωραία, Ελπίδα, τώρα θέλω και την άποψή σου, μια που είσαι και αρκετά χρόνια στο χώρο του γυναικείου ποδοσφαίρου. Ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν στο ποδόσφαιρο γυναικών και ποιο είναι το επίπεδο του... Στο χώρο, ναι. Γενικότερα θεωρώ ότι... Σίγουρα δεν υπάρχει ανάλογη προβολή. Ναι, ακριβώς. Η προβολή είναι ένα μεγάλο θέμα και ένα μεγάλο σφάλμα, τέλος πάντων, στο χώρο του ποδοσφαίρου γυναικών. Ακριβώς επειδή το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα ανδροκρατείται. Με την έννοια ότι, όπως και σε πολλά άλλα πράγματα, είναι οι άντρες οι οποίοι θα αποφασίσουν πράγματα για πολλές γυναίκες, όπου δεν γνωρίζουν στοιχειώδη πράγματα και καταντάει να γίνεται ένα μπέρδεμα γενικότερα. Ενώ υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν, τελικά
πώς να το πω, δεν υπάρχει το σωστό, η σωστή οργάνωση και θέληση ίσως πολλές φορές. Η προβολή λοιπόν είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει, όχι μόνο από τηλεόραση, αυτό θα ήταν, ναι, τηλεόραση και ραδιόφωνο, αλλά ακόμα και τα ιντερνετικά site, δεν υπάρχει τόση προβολή. Και βλέπουμε ότι ναι μεν α εθνική γυναικών, β εθνική γυναικών, γ εθνική γυναικών είναι όλες ερασιτεχνικές κατηγορίες. Ακριβώς αυτό. Όλα αυτά τα χρόνια βλέπω πραγματικά ότι δεν υπάρχει η επιθυμία να δοθεί φωνή στη γυναίκα σήμερα που παίζει ποδόσφαιρο. Πολύ απλά γιατί όντως μας φαίνεται πολύ περίεργο. Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα αυτό να αλλάξει και θα ήθελα πάρα πολύ να αλλάξει. Να αρχίσουν να ακούγονται οι φωνές μας, να το πω έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Αρχικά η πολυφωνία είναι σημαντική. Πραγματικά, όπως είπα και προηγουμένως, ένα τραπέζι όπου θα ακούγονται όλες οι απόψεις, θα υπάρχει ένας όμορφος διάλογος, θα βλέπουμε πώς μπορεί με ένα καλό πλανάρισμα, με μια καλή οργάνωση να προχωρήσει το ποδόσφαιρο γυναικών. Είναι κρίμα να μην υπάρχει η βοήθεια πολλές φορές και από τα διοικητικά συμβούλια, από την διοίκηση δηλαδή της κάθε ομάδας, του κάθε σωματείου. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα να μην υπάρχει βοήθεια από πολλούς δήμους, από τις όποιες αρχές. Θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολλά χρόνια πίσω στον αθλητισμό και κυρίως στο ποδόσφαιρο γυναικών εδώ στην Ελλάδα. Είναι κρίμα γιατί πραγματικά χάνονται πολλά άτομα, χάνονται πολλά ταλέντα, τουλάχιστον ταλέντα, χάνονται πολλές ευκαιρίες σε μικρά κορίτσια να, όχι μόνο να ζήσουν τον όνειρό τους, αλλά να κάνουν κάτι στο οποίο ξέρουν ότι μπορούν και μπορούν να προοδεύουν και είναι πάνω απ' όλα δικαίωμα στην υγεία. Οπότε κάπως έτσι κόβεται το δικαίωμα αυτό. Το δικαίωμα. Ωραία. Coach, τώρα να γνωρίσουμε τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου των Βλησίων. Εάν διεξαγόταν η φετινή σεζόν, τερματοφύλακας τώρα δεν υπάρχει. Τερματοφύλακα τώρα δεν έχουμε, τους δώσαμε και τις ιδανικές, αλλά είναι η Χάιντι Πίτα, η μία, η οποία είναι πολύ αξιόλογος τερματοφύλακας και πολύ καλή κοπέλα. Και η Άννα Παπαδοπούλου, η οποία είναι στην Αγία Παρασκευή αυτή τη στιγμή. Πάμε στην αμυντική γραμμή. Είχαμε την Δάφνη την Παπαμιχάλη, που προείπαμε πριν, η Ζαμπέλα Κατσαρού, η Χαρίκλε Παύλου, η Ελευθερία η Παϊδά, δεν κάνω λάθος, συγγνώμη για το επίθετο, η Μυρτιάνα η Αυγουστοπούλου, η Ρέα η Παπαϊωάννου, μετά θα πηγαίναμε στο κέντρο που ήταν στα χαφ, η Σταυρίνη Μαργέτη, η Κατερίνα Χρυσοστομίδου, η Βιργινέα Χριστάκου, η Ρενέη Παπασπύρου, η Σίλα Μαργόνη, η Στέλλα Χέλμη, η Φωτεινή Κόνστα, και μετά στους δύο μας επιθετικούς που ήταν η Ελπίδα Κοντογιάννη και η Εμιλία Επέρου. Και την Αριάδνη, συγγνώμη. Ναι, η Αριάδνη Αλεξοπούλου. Γιάννη, υπάρχουν ταλέντα και στο γυναικείο ποδόσφαιρο, δηλαδή μπορείς να διακρίνεις αν ένα κορίτσι... Εννοείται. Εμείς στα Βλησιά, στις υποδομές τουλάχιστον, μέχρι τα 12-13 έτη, αγόρια και κορίτσια τα έχουμε μαζί. Γιατί και αναπτυξιακά και σε σωματικά χαρακτηριστικά δεν βλέπουμε τεράστιες διαφορές. Σε ένα τμήμα που έχω, που είναι γεννημένο 2012, έχω 4 κοριτσάκια και 10-15 αγοράκια. Δεν βρίσκουμε τεράστιες διαφορές και πολλές φορές οι παίχτριες που έχω είναι πολύ καλύτερες από κάποια σε τεχνικά στοιχεία από κάποια αγόρια της ηλικίας τους. Οπότε αυτό μας δείχνει ότι, όπως είπε και η Ελπίδα πριν, δεν υπάρχει
αγόρι που παίζει ποδόσφαιρο και κορίτσι που παίζει ποδόσφαιρο, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που αγαπάνε το ποδόσφαιρο και θέλουν να παίζουν ποδόσφαιρο. Οπότε εμείς δεν κάνουμε διάκριση σε αγόρια και κορίτσια, τα βάζουμε όλα μαζί και μετά τα 14 που σωματικά τα αγόρια οριμάζουν πιο γρήγορα από τις γυναίκες, τα ξεχωρίζουμε και τα τιματοποιούμε διαφορετικά. Ελπίδα, η σκόρερ της ομάδας, είσαι εσύ. Δεν προλάβαμε πολλά, αλλά μέχρι στιγμής η ελπίδα ήταν η σκόρερ μας. Αλλά και όχι μόνο. Και στα Σταυρίνα νομίζω. Και στα Σταυρίνα ήταν. Ναι. Και η Αριάδνη νομίζω είχε βάλει ένα. Και η Αριάδνη νομίζω είχε βάλει ένα. Αυτή που είναι στο κέντρο και δίνει τις πάσες. Η Σταυρίνα Μαργέτα, η οποία είναι καταπληκτική παίκτρια για την ηλικία της. Έχει τρομερή τεχνική κατάρτιση που για την ηλικία της, δηλαδή σε αγόρια στην Ακαδημία δεν την έχουν. Είναι καταπληκτική παίκτρια. Καταπληκτική. Μαζί με την Κατερίνα την Χριστομίδου, την οποία επειδή τελειώνει το προπτυχιακό της στην Πάτρα και ήρθε τις τελευταίες μέρες, δεν προλάβαμε να τη ζήσουμε. Η Ελπίδα την ξέρει πιο καλά από προηγούμενες σχολές. Εγώ δεν είχα την τύχη να τη γνωρίσω τόσο καλά ακόμα. Αλλά ελπίζουμε στο μέλλον να έχουμε μια πολύ ωραία συνεργασία. Και ποια είναι αυτή η Ελπίδα που φωνάζει κατά τη διάρκεια του αγώνα? Η ψυχώνει, δίνει. Είσαι εσύ? Ναι, είμαι ξεκάθαρα εγώ. Που θα. Ναι, θα φωνάσω. Ναι, θα εμψυχώσω την ομάδα, γιατί θεωρώ ότι η ψυχολογία είναι το α και το μέγα στον αθλητισμό, ειδικά στο ποδόσφαιρο. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη μεταξύ μας και να είμαστε εκεί μία για την άλλη. Στην προηγουμένη περίπτωση, εγώ σαν μεγαλύτερη ηλικιακά κάπως είναι εννοώ μέσα στο ρόστερ της ομάδας. Είναι κάπως, ναι, βγαίνει πολύ πιο αυθόρμητα. Και αυτή που γκρινιάζει περισσότερο, έτσι. Δεν έχουμε κάποια. Είμαστε στην ευχάριστη θέση που δεν έχουμε κάποια που χτύπα ξύλο ακόμα να αρχίζει να γκρινιάζει. Είναι τόσο καλή δουλειά και το κλίμα εδώ πέρα που δεν έχουμε κανένα λόγο να γκρινιάζει. Η αμυντική ογκόλιθος, ας πούμε, στην άμυνα που δεν περνάει. Η Χαρίκλια Παύλου, η οποία μας ήρθαν και από την Αγία Παρασκευή, είναι από την Κύπρο και είναι καταπληκτική. Και αυτή που κάνει κόβει την αντίπαλη ποδοσφαιρίστρια που κάνει τα μαρκαρίσματα στο κέντρο, το αμυντικό χαφ. Και η Βιργινία Χριστάκου και η Κατερίνα Χριστομίδου είναι και αυτές πολύ καλές σε αυτό το τομέα. Και αυτή που τρέχει ασταμάτητα, έτσι, πατάει όλο το γήπεδο. Η Ρενέη Παπασφύλου είναι πολύ καλή σε αυτό το τομέα, γιατί είναι, ενώ παίζει εξτρέμ, είναι σαν να παίζει μπαχάφ. Δεν έχω ξαναδεί να τρέχει τόσο πολύ και να κάνει τόσα πολλά σπριντ. Πιστεύω αυτή είναι. Λιστημένες φάσεις, τα φάουλ. Η Σταυρίνα, η Κατερίνα και η Ρενέα. Το πέναλτι. Δεν έχει χτυπήσει, οπότε δεν είχαμε. Το πάμε rotation, οπότε δεν η σέντρα από τα δεξιά και από τα αριστερά. Η Ρενέα που παίζει στα αριστερά και η Σίλια που παίζει στα δεξιά. Τα corner. Η Σταυρίνα νομίζω που έχει και τα καλύτερα, έχει πολύ καλύτερη κατάσταση και έχει τα καλύτερα στιγμή. Ελπίδα, όταν ξαναέχουμε επανέναρξη αγωνιστικής δραστηριότητας, γιατί κάποιος, και βέβαια επιτραπεί και είσοδος των φιλάθλων στο γήπεδο, γιατί κάποιος να έρθει στο γήπεδο των Βρυλισσίων, σε κάποιον εντός έδρας δικό σας αγώνα, να παρακολουθήσει την ομάδα? Γιατί θα δει ένα πολύ όμορφο ποδόσφαιρο να παίζεται. Θα δει τουλάχιστον 22 κορίτσια να χαίρονται και να παίζουν το άθλημα που αγαπάνε. Και βασικά αυτό θα περάσει ένα όμορφο μεσημέρι Κυριακής, βλέποντας άτομα να παίζουν και να χαίρονται το άθλημα που αγαπάνε. Έχεις κάποιους αγαπημένους ποδοσφαιριστές, ποδοσφαιρίστριες? Σου αρέσουν, τους παρακολουθείς, ξένους και Έλληνες? Ναι. Λοιπόν, η αλήθεια είναι, εντάξει, έχω κάποιους παλαιότερα άτομα στον χώρο του ποδοσφαίρου.
Πάντα μου άρεσε ο Όλιβερ Καν για το θράσος του, τέλος πάντων, στο τερματοφύλακας. Ναι. Mm-hmm. Ο Έντγκαρ Ντάβιτς, μια μεγάλη αγάπη στο χειρισμό με την μπάλα. Γενικά, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κάπως δεν έχω βασικά αγαπημένο ή αγαπημένη ποδοσφαιριστή. Πάντα κοιτάζω τις φάσεις. Ομάδα. Λοιπόν, ομάδα που παρακολουθώ και παρακολουθώ και το τμήμα γυναικών και των ανδρών είναι η Βενέτσια, η ομάδα της Βενετίας. Mm-hmm. Υπάρχει ένα συναισθηματικό δέσμο μαζί με αυτή την πόλη. Μάλλον, ναι. Τέλος πάντων, και μετά Μπάγερ Μονάχου και Ιουβέντους. Αυτές είναι οι ομάδες που ξεχωρίζουν. Γιάννη, πώς είναι για σένα όλο αυτό το χρονικό διάστημα, εσύ ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου, του αθλητισμού, που έχεις μάθει κάθε μέρα να είσαι στο γήπεδο. Πώς είναι για σένα όλο αυτό το διάστημα και πώς αναπληρώνεις το χρόνο που διέθετες? Εγώ ήμουν τυχερός, γιατί έτυχε το Σεπτέμβριο να ξεκινήσω στο Συνιατρική Σχολή Αθηνών ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών πάνω στην άθληση και στην υγεία και στην πρόληψη των αποκατάστασεων τραυματισμών. Οπότε ήμουν τυχερός γιατί δεν έμεινα χωρίς να κάνω κάτι και έδωσα προτεραιότητα στις σπουδές ακόμα. Αλλά από εκεί πέρα, εντάξει, όταν κάθεσαι στο σπίτι σου μόνο, είναι μεγάλο. Τον πρώτο μήνα μπορεί να το επιδίωξε γιατί επειδή δούλευα πάρα πολύ και πρωί και απόγευμα, με ξεκούρασε. Αλλά μετά ήταν σαν να έχεις βάλει. Τώρα σου πω, ένα θηρίο σε ένα κλουβί και να προσπαθείς να βγεις έξω. Εκτός από την προσωπική άθληση, δυστυχώς μας έλειψε όλο αυτό. Γιατί το γήπεδο, καλός ή κακός, είναι σαν δεύτερο σπίτι. Όταν έχεις ξεκινήσει από 5 χρονών και είσαι μέσα σε ένα γήπεδο μια μπάλα, είναι πια κομμάτι της ζωής σου. Μιλάς με τα κορίτσια, με τις ποδοσφαιρίστριες. Βεβαίως. Τι σου λένε τα κορίτσια? Και αυτές είναι. Το καλό με μερικές είναι ότι επικεντρώνονται στις σπουδές τους και αυτές γιατί έχουν πανελληνίες αυτή τη στιγμή. Κάποια άλλα κορίτσια δουλεύουν, οπότε είναι τυχαίες γιατί και αυτές βγαίνουν από το σπίτι τους και πηγαίνουν, αλλάζουν παραστάσεις από το να είναι συνέχεια στο σπίτι. Αλλά είναι και άλλα κορίτσια τα οποία είναι στην ίδια κατάσταση, είναι όλη τη μέρα μέσα στο σπίτι, δεν μπορούν να κάνουν κάτι εκτός ότι η προσωπική τους εγκύναση δεν κάνουν κάτι άλλο και πρέπει να υπομονούν και αυτές να ανοίξουν. Οπότε μας το επιστρέψουν οι ειδικοί βέβαια, γιατί δεν είμαστε ειδικοί, δεν μπορούμε να κρίνουμε. Γιάννη, ποιους θα ήθελες να ευχαριστήσεις για την συνεργασία σου στον αθλητικό μήλο Βρυξίων και στο ανδρικό τμήμα και στο γυναικείο τμήμα? Κλείνω 4 χρόνια στα Βρυλίσια φέτος, οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό, γιατί εκτός από συνεργασίες έχω κάνει και πολύ καλούς φίλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον Νίκο τον Αποσκήτη, που ήταν πρόεδρος τώρα είναι ταμείας και είμαστε, δηλαδή, αλήθεια, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, μου έχει μάθει πάρα πολλά πράγματα και χωρίς να το λέω πλάκα, έχουμε καθημερινή σχεδόν επικοινωνία και είναι καταπληκτικός άνθρωπος. Το Μιχάλη τον Λικερίδη, που αυτός με έβαλε στην προπονητική γιατί με πήρε από παίχτη. Τύπησα, μου λέει θες να συνεργαστούμε, ήξερε ότι είχα σπουδάσει, ήξερε ότι τον βοηθούσα σε κάποια κομμάτια και με πήρε δίπλα του και μου έχει μάθει και αυτός άπειρα πράγματα. Αυτοί πιστεύω είναι οι δύο άνθρωποι που με έχουν βγάλει. Ο κύριος Σπύρος ο Δράλακας που ήταν εδώ πέρα προπονητής στα Βρυλίσια, είναι χρόνια, δεν έχω γνωρίσει άλλον άνθρωπο σαν αυτόν, πραγματικά καταπληκτικός χαρακτήρας, αδαμάντινος και τιμή μου που συνεργάζομαι μαζί του. Αυτοί πιστεύω οι τρεις άνθρωποι είναι από τους καλύτερους ανθρώπους που θα μπορούσα να γνωρίσω την εκάστοτε χρονική στιγμή και αλήθεια είμαι ευγνώμων που τους γνώρισα και έχω μάθει όλα τα πράγματα μαζί τους. Και η καλύτερη σου στιγμή ως προπονητής είναι η άνοδος των Βρυλισσίων από την Β' κατηγορία στην Α' κατηγορία? Εννοείται, είναι ένα πολύ ωραίο συνέστημα που εντάξει, πρώτη χρονιά να ασχολείσαι σαν υπεύθυνος φυσικής κατάστασης και πρώτη χρονιά να παίρνεις και άνοδο ήταν καταπληκτικό συνέστημα. Πες μου έτσι και δύο λόγια, σε ποιες ομάδες αγωνίστηκες ως ποδοσφαιριστής? Ναι, όταν ήμουν στην Αθήνα ξεκίνησα από τον Ιμισιακό, μετά έπαιξα στα Ηλίσια 2004
καθώς εκεί πέρα ήταν ο Παντελής Ξημητίδης, ο κ. Παναγιώτης Σπυράκης που αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στη ζωή και ο πατέρας μου, ο οποίος είχαν ξεκινήσει αυτή την ομάδα και έζησα εκεί τα περισσότερα μου 20 χρόνια. Μετά έφυγα στα Τρίκαλα για να σπουδάσω, έπαιξα σε δύο ομάδες εκεί πέρα, στο Διγενήμιο Χωρίου και στη Φαρκαδόνα. Και μετά ήρθα εδώ πέρα, έπαιξα στα Τρίκαλα, δυστυχώς χτύπησα. Οπότε αναγκαστικά έδωσα προτεραιότητα στο κομμάτι το οποίο είχα σπουδάσει και έπρεπε να κάνω. Σε ποια θέση αγωνιζόσου? Κεντρικός αμυντικός ήμουν. Κεντρικός. Υπάρχει κάποιο παιχνίδι έτσι που έχεις ξεχωρίσει, σου έρχεται τώρα στη μνήμη, ως ποδοσφαιριστής? Πολλά. Στα Ηλίσια άνοδη που κάναμε από τη Γάμα, τότε την είχαμε πρωτοξεκινήσει που ήμουν 17 χρονών, 18 που βγήκαμε στη Βήτα. Παραμονές, μάτς με τα Φρυλίσια πριν έρθω καν εδώ πέρα, τότε που ήμουν στα Ηλίσια που σωθήκαμε με το μάτς εδώ μέσα στα Φρυλίσια, ποιος το ξέρετε τότε μετά, θα έρθω, μετά από τόσα χρόνια και θα έρθω εδώ πέρα. Και άλλα μάτια θέλω στα Τρίκαλα τα οποία είναι ιδιαίτερους λόγους. Αυτή την ομάδα έχεις στην καρδιά σου? Βέβαια, εκεί ανδρώθηκα, εκεί έπαιξα από χρόνια, τα Ηλίσια είναι στην καρδιά μου. Οι φίλοι μου ήταν όλοι εκεί πέρα και ξεκινήσαμε. Οπότε αυτή είναι στην καρδιά μου. Άμα ξαναξεκίναγα πιο μετά να ξαναθλούμε πιο ελαστικά, εκεί θα ξαναπήγαινα. Και προπονητής με τον οποίο συνεργάστηκες ως ποδοσφαιριστής που σε έχει... Που με έχει στιγματίσει, ναι. Χάρης Λιγκερίδης, σίγουρα ένας από αυτούς. Μου έχει μάθει πολλά, έχω ακούσει πάρα πολλά μέσα σε ημίχρονα, μέσα σε τέτοια. Τώρα κάποιος άλλος γνωστός, να σας πω την αλήθεια, και ο Αργύρης ο Παπακώστας ήταν πάρα πολύ καλός, με τον οποίο και με αυτόν συνομιλώ ακόμα. Που είναι... Ο οποίος είναι ο νυν προπονητής στα... Νυν προπονητής στα Ηλίσια, στον Παράδεισο Μαλωσίου, ήταν πιο παλιά, αν θυμάμαι καλά, είχαμε συνεργαστεί και με αυτόν μια-δυο χρονιές. Κάποιον άλλον όχι, να σας πω την αλήθεια. Και τον Ηλία τον Σουρβίνο, τώρα δεν ξέρω πόσοι τον ξέρουν, που τον είχα όταν ήμουν πολύ πιτσιρικάς, παλέμαχος του Λυσιακού, ο οποίος εντάξει τον είχα σαν μικρό παιδάκι, το θυμάμαι και εγώ. Ελπίδα, και εσύ ποιους θα ήθελες να ευχαριστήσεις από τη δική σου πλευρά για την συνεργασία σου εδώ και ως ποδοσφαιρίστρια αλλά και ως προπονήτρια της Ακαδημίας του Γυναικείου Τμήματος του Αθλητικού Ομίλου Βρυλισσίων? Έχουν υπάρξει αρκετά άτομα που σίγουρα με έχουν βοηθήσει. Θεωρώ ότι ειδικά και εδώ στον Αθλητικό Όμιλο Βρυλισσίων άπαντες ήταν αυτοί που όσο καιρό δηλαδή και εγώ ήμουν εδώ και πριν αυτήν την νέα χρονιά αλλά και αυτή την νέα χρονιά όλα τα άτομα βοήθησαν αρκετά, οπότε αυτό δεν έχω να ξεχωρίσω κάποιον, αλλά έχουν υπάρξει πολλές στιγμές σημαντικές που με έχουν φέρει και εμένα εδώ που είμαι. Οπότε σίγουρα πάνω απ' όλα βασικά για μένα είναι οι εμπειρίες σύμφωνα πάντα με την βοήθεια των ατόμων. Αυτό είτε καλές είτε κακές εμπειρίες όλες είναι εδώ για να μας κάνουν αυτό που είμαστε τώρα. Οπότε δεν ξεχωρίζω συγκεκριμένο άτομο. Και για την γυναική ομάδα ποδοσφαίρου των Βρυλισσίων, η οποία στήθηκε, όπως αναφέρατε, ουσιαστικά φέτος από το μηδέν. Μέσα σε ένα μήνα, ούτε. Πάνω απ' όλα θα ευχαριστήσω τον Γιάννη, όπου πολλά έχει το εκφράσει την ευγνωμοσύνη μου, για όλα όσα έχει κάνει και έχει τρέξει. Και σίγουρα για το, όπως είπα και προηγουμένως, για την μεταξύ μας επικοινωνία, την τόσο διαλεκτική και ξεκάθαρη επικοινωνία μας, που ουσιαστικά χωρίς τη βοήθειά του δεν θεωρώ ότι θα ήταν πραγματικότητα η ομάδα των Βρυλισσίων, η ομάδα γυναικών των Βρυλισσίων. Ο Γιάννης πώς είναι ο σκόουτς, φωνάζει? Δηλαδή εάν δώσει μια εντολή και δεν την ακούσει κάποιο κορίτσι? Έχουν υπάρξει ελάχιστες τέτοιες φορές, αλλά αν συμβεί κάτι που ναι, okay, δεν θα είναι τόσο... μάλλον θα είναι λίγο... Ελπίδα, εκτός, είσαι ναι. Σε πλεονεκτική θέση. Είσαι τέτοια με την τερματοφύλακα. Ναι, ναι, ναι. Ο Γιάννης θεωρεί ότι σίγουρα θα σκοράρεις. Ναι. Και τελικά σουτάρεις και η μπάλα πάει out. Ναι.
Ναι, είναι ένα. Πες μου την αντίδραση του Γιάννη. Αρχικά είναι ένα χιλιοπεγμένο σενάριο αυτό. Η αντίδραση του Γιάννη θα είναι. Σίγουρα θα υπάρξει ένας εκνευρισμός για λίγα δευτερόλεπτα, ο οποίος θα αλλάξει, θα γίνει επιφημισμός, ότι ουσιαστικά, okay, ελπίδα εκεί που θα ξεκινήσει μάλλον να φορτώνει, θα ηρεμήσει και θα πει μπράβο, αλλά την επόμενη το έχεις και θα με εμψυχώσει. Και αυτό είναι που μου αρέσει στο Γιάννη, γιατί και πραγματικά τον ξεχωρίζω και θεωρώ ότι θα έχει μεγάλη πορεία στο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω σε ποια θέση και δεν το περιορίζω, αλλά λέω ευρύτερα ότι θα έχει μέλλον, γιατί πραγματικά εμψυχώνει τους πάντες που είναι πραγματικά το α και το μέγα. Και σπάνιο, πράγμα πολύ σπάνιο. Τι θα ήθελες, ελπίδα, να πεις προτρέποντας κορίτσια να παίξουν ποδόσφαιρο? Το μέλλον είναι στα πόδια σας και απλά πάρτε μια μπάλα και παίξτε. Δηλαδή είναι όλα τόσο απλά και τόσο όμορφα. Και απλά, αν το ποδόσφαιρο είναι το άθλημα που σας αρέσει, βγείτε και έξω και ευχαριστηθείτε το. Παίξτε, τρέξτε, πέστε κάτω, σκίστε γόνατα. Αυτό, αν δεν παίξεις και δεν χαρείς το άθλημα, πώς αλλιώς. Οπότε, ελευθερία και αισιοδοξία για το. Ωραία. Κλείνοντας, θα ήθελα το μήνυμα του προπονητή της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου των Βελισσίων, Γιάννη Πασί, σε όλους όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο γυναικών. Όπως σας είπα και ρετάσω, εγώ είμαι καινούριος, οπότε το μήνυμα μου είναι ότι να ασχοληθούν, να ανοίξουν τους οριζοντές τους, ώστε να καταφέρουμε να κάνουμε το γυναικείο ποδόσφαιρο, να το πάμε ένα βήμα παραπάνω. Γιατί όσο πιο ψηλά στοχεύουμε, τόσο πιο πολύ προχωράμε. Και καλό θα ήταν όλοι μας να προσπαθούμε να κάνουμε το γυναικείο ποδόσφαιρο καλύτερο. Οπότε εμένα η προτροπή μου και η συμβουλή μου είναι η επικοινωνία, ώστε να καταφέρουμε να πάμε το γυναικείο ποδόσφαιρο εκεί που του αρμόζει και όσο πιο ψηλά γίνεται. Ωραία. Και μια που είσαι και στο ανδρικό τμήμα των Βελισσίων, και για το και σε όλους όσους ασχολούνται με το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας, μια που φέτος δεν έχουμε αγωνιστική χρονιά. Φέτος ήταν δύσκολα τα πράγματα και στο αντρικό ποδόσφαιρο, όπως και στο γυναικείο. Το μέλημά μου και εκεί είναι να καταφέρουμε να κάνουμε το αεραστεχνικό, γιατί θεωρώ ότι το αεραστεχνικό είναι η βάση για το επαγγελματικό. Κανείς παίκτης δεν γίνεται επαγγελματίας. Όλοι γίνονται αεραστέχνες και μετά περνάνε στη φάση του επαγγελματία. Οπότε, όσο πιο καλό είναι το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, τόσο καλύτερο θα γίνει το επαγγελματικό. Και επειδή στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε με τις μεγάλες ομάδες, όπως βλέπετε, πια ένα πολύ μικρό ποσοστό των παιχτών έχουν το ελληνικό στοιχείο, καλό θα ήταν να δώσουμε μεγάλη βάση στον αεραστεχνικό αθλητισμό, ώστε να προοδεύσει και ο επαγγελματικός. Πρέπει να ανοίξουν οι ακαδημίες, Γιάννη. Εννοείται. Πώς γίνεται οι παιδικές καρέες, τα πάρκα και άλλοι χώροι να συνοστίζονται παιδιά και να παίζουν και να μην έρχονται στο γήπεδο στα οποία τηρούμε όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και να είναι επικίνδυνο στο γήπεδο, αλλά στην παιδική χαρά και στο πάρκο να μην είναι επικίνδυνο. Αυτός είναι ο παραλογισμός της κυβέρνησης. Ελπίζω όσο πιο γρήγορα γίνεται να αλλάξει αυτό και να ξανανοίξουν οι ακαδημίες, πρώτα απ' όλα για την ψυχική υγεία των παιδιών, γιατί πια τα παιδιά έχουν απομακρυνθεί πάρα πολύ. Και δεύτερον, για όλους εμάς, για την ψυχή, για τη δικιά μας. Ελπίδα, εσύ, τη δική σου γνώμη, πρέπει να ανοίξουν οι ακαδημίες. Ναι, εφόσον πραγματικά σε χώρους που τηρούνται τα πρωτόκολλα, γιατί όχι. Εννοείται πάντα με βάση το καλό των παιδιών, θεωρώ πως ναι, θα ήταν απαραίτητο. Δηλαδή, είναι κρίμα η παιδική ηλικία να σταματάει λίγο απότομα και να περιορίζεται και να μην μπορεί ένα παιδί να τρέξει και να χαρεί λίγο ελεύθερα τον αθλητισμό. Ωραία. Κλείνοντας και το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα της αρχηγού της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου των Βελισσίων, Ελπίδα Σκοτογιάννη, σε όλους όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο γυναικών. Τι θα ήθελες εσύ, Ελπίδα, να τους πεις?
μια που είσαι και πιο παλιά στο χώρο, από τον coach. Θα ήθελα να τονίσω ότι θα υπάρξουν πολλές φορές, ειδικά στο χώρο του ποδοσφαίρου γυναικών, που πολλά άτομα θα προσπαθήσουν να σταματήσουν και να χαλάσουν την όποια σχέση της κάθε μίας με το ποδόσφαιρο. Σε αυτό το σημείο που πολλές αναποδιές μπορεί να έρθουν, πολλά πράγματα μπορεί να πάνε στραβά, μπορεί να πάνε όπως δεν έχουμε προγραμματίσει, εκεί είναι που θα χρειαστεί ένα βήμα παραπάνω, αυτό το λίγο αλματάκι, ένα πουσάρισμα, να υπάρχει το κεφάλι να είναι ψηλά και να υπάρχει αυτή η αισιοδοξία, γιατί πραγματικά όλα έρχονται από τη δική μας δύναμη, από μέσα μας, όπως είπε και η ψυχολογία είναι το παν στον αθλητισμό, και όταν εδώ που δεν υπάρχει τόση βοήθεια σε όποιο πλαίσιο μάλλον, καλό είναι να βοηθάμε εμείς εμάς και να προχωράμε και να βοηθάμε μία την άλλη. Οπότε θα έλεγα απλά μην το βάζετε κάτω και ας ελπίσουμε στην εξέλιξη του αθλήματος, γιατί πιστεύω ότι θα υπάρξει. Καιρός είναι, έχουμε αρχίσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι τώρα ήρθε για να μείνει το ποδόσφαιρο γυναικών για τα καλά στη χώρα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω και ελπίζω η επόμενη συνέντευξη, όποτε έχουμε επανέναρξη προπονήσεων ή αγώνων, να είναι εντός του αγωνιστικού χώρου. Μακάρι, μακάρι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.